Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα μου επιτρέψετε και στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όσους μας παρακολουθούν που εκτός από αυτό μου γράφουν και μου τηλεφωνούν. Θα πρέπει όμως να τους ζητήσω συγγνώμη διότι πρώτον δεν μπορώ να διαβάζω όλες τις ματινάδες που στέλνουν, που μας στέλνετε μάλλον, και δεύτερον δεν μπορούμε να καθυστερούμε την εκπομπή με παρεμβάσεις. Αυτό γιατί την εβδομάδα μας πέρασε είχα αρκετά πολλά τηλεφωνήματα, αλλά και επιστολές με μαντινάδες και διάφορα άλλα πράγματα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή ζητούν λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική. Και πιστεύω ότι πραγματικά τα λόγια μπροστά σε αυτήν την πανέμορφη μουσική είναι περιττά. Φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας εκπομπή κοντά μας είναι ο Νίκος ο Κυριακάκης με το συγκρότημά του, αλλά και κάποιος άλλος προσκεκλημένος που θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Κυριακάκης. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου να είσαι απόψε εδώ, κοντά μας, στη ζωντανή Κρήτη μας. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και το συγκρότημα όλο που μας έκανες την τιμή να μας προσκαλέσεις σε αυτήν εδώ την πετυχημένη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρω ότι είναι επιτυχημένη, γιατί είμαι και εγώ εδώ πέρα, βλέπω κάποια πράγματα, είμαι στην Κρήτη, ακούω τα σχόλια για την εκπομπή και είναι τιμή, επαναλαμβάνω, σε κάθε καλλιτέχνη να παίζει σε επιτυχημένες εκπομπές, όπως είναι η Κρήτη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά και να ευχηθώ και εσύ που ασχολείσαι με την παράδοση. Και εγώ, ξέρεις, αυτούς τους παραγωγούς που κάνουν εκπομπές για την Κρήτη, δεν τους λέω ούτε καν παραγωγούς, τους λέω απλούς, όπως και εγώ. Είμαι ένας απλός εργάτης για να διατηρηθεί αμόλυντη, άσπηλη και αλόβητη αυτή η ιερή παρακαταθήκη που μας άφησαν. Αυτό σημαίνει παράδοση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή την προσπάθεια κάνουμε όλοι μας. Τώρα, αν είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, θα το δείξει η ιστορία. Λοιπόν, κοντά στον Νίκο τον Κυριακάκη είναι ο Ζαχάρης ο Φραγκιαδάκης. Καλά το είπα, έτσι. Καλώς το Ζαχάρη. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου απόψε. Ο Γιώργης ο Φραγκιαδάκης, φίλος καλός και γνωστός. Και ο Αντώνης ο Λαζανάκης στην κιθάρα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, απόψε, εκτός από το συγκρότημα, το μουσικό συγκρότημα της Κρήτης, το οποίο θα μας παίξει κριτική μουσική, θα μου επιτρέψει ο Νίκος και οι συνεργάτες του να πω ότι επιπλέον από το συγκρότημα υπάρχει κάποιος που θα το δείτε στη συνέχεια και αυτός ο κάποιος κάνει το στούντιο, κάνει το Κρέτα να μυρίζει Κρήτη. Ποιος είναι αυτός? Να τη γράφει ο μεγάλος της κριτικής παράδοσης, ο Μιχάλης ο Καυκαλάς, στο βιβλίο «Μνημόνιο κριτικής διαλέκτου». Ο κοσμαγάπητος τούτος ξενιτεμένος κριτικός ζει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μα ο λογισμός του παιχνοστρατίζει στην Κρήτη και η ψυχή του είναι πάντα πονεμένη από τον όστο για τη μάγισσα τούτη πατρίδα. Πλημμυρισμένος από το άφθαρτο κριτικό αίσθημα και τη λαχτάρα του γυρισμού, τραγουδά με μαντινάδες, μιλά με τη γλώσσα της Κρήτης, σκέφτεται και φέρεται κριτικά και γίνεται μια ζωή κήρυκας του μεγαλείου και της δόξας του νησιού μας. Στο διαγωνισμό είναι από την αρχή μέσα στους πρώτους μαντιναδολόγους και δεν απουσίασε ποτέ. Είναι γεννημένος στον Άγιο Θωμά του Ηρακλείου, ζει στα ξένα από το 65 και έχει δύο παιδιά και μια εγγονή. Φίλες και φίλοι, κοντά μου απόψε ο Γιάννης ο Μπενέτος. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις και θα πρέπει να πω ότι στην απόψινή σου παρουσία μεσολάβησε ο Νίκος, ο οποίος μου έδωσε την αφορμή για αυτή την εκπομπή, αλλά θα πρέπει να πω ότι από καιρό αποζητούσε αυτή τη συνάντηση, γιατί μια φορά συναντηθήκαμε στο σπίτι του Μπάμπη του Γαργανουράκη, που είναι και αυτός από τον Άγιο Θωμά, και εμένα με συνδέουν πολλά πράγματα με τον Άγιο Θωμά. Αλλά δεν έρχεσαι όμως. Με συνδέει καταρχήν ένας πατριώτης σας επίσκοπος, που είναι στην Ελευθερούπολη,
τον οποίο για αρκετά χρόνια είχα προϊστάμενο στην Αθήνα. Καλώς όρισες. Εγώ θα διαβάσω μια μαντινάδα, θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο και στη συνέχεια σε κάθε κουβέντα μας με τα παιδιά θα λέμε και μια μαντινάδα. Χιλιάδες μίλια 20 βρίχνομαι από την Κρήτη. Μα κάθε αργά στον ύπνο μου θωρώ τον ψιλορίτη. Έτσι είμαι κιόλας. Όταν ήμουν εκεί κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ γυρευόμουν από συναστήκη. Δηλαδή, ζήτημα να πέρασε ένα 10 βράδυ απ' να μην γυρεύομαι ότι με πάει. Είναι αλήθεια αυτό που λέει όποιος έχει πάει στα ξένα και έχει δει τους κριτικούς, ότι εκεί πραγματικά νιώθεις την αγάπη. Εκεί, όχι, εκεί κρατάμε ακριβώς όπως εφήγαμε από ΠΑΕ. Είμαστε εκεί, δεν αλλάξαμε τίποτα. Να γίνουμε όπως γίνατε εδώ εσείς με τα, εξευγενισμένα αυτά όμορφα λόγια που ακούς. Εκεί ακούς τη γνήσια κριτικιά διάλεκτο, όταν είσαι με κριτικούς. Και με τους άλλους δηλαδή πάλι που είμαστε, μιλάνε, είμαστε και ζούμε όπως όταν φύγαμε από εδώ. Πριν 40 χρόνια. Νίκο, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με ένα κλασικό κομμάτι, το πρώτο από ΛΑΜ, και θα το αφιερώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους, με σημεοφόρο τον Γιάννη τον Πενέτου, που είναι αυτοί εκεί πέρα, έχουν δύο φορές την Κρήτη. Την κάνουν δύο φορές Κρήτη. Πάμε, Νίκο. Για να μπορέσω να κλείσω
σένα έκαει και καρδιά σαν τη γυαλιά μου. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις πάλι, Νίκο, να αναφερθώ εδώ στο Γιάννη τον Μπενέτο, γιατί διάβαζα ορισμένες ματινάδες και βλέπω ένας άνθρωπος που απουσιάζει πόσα χρόνια, Γιάννη. 35 εκεί. 35 από την Κρήτη, λοιπόν, 50 χρόνια. Μυρίζουνε Κρήτη ματινάδες, ενώ, ξέρω, μερικές σημερινές μου φαίνονται νερόβραστος. Όχι και σήμερα δεν γράφονται ματινάδες, καταπληκτικές. Υπάρχουν πολύ ωραίοι ματινοδολόγοι. Ποιητάριδες φανταστικοί. Αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που λείπει τόσα χρόνια και μυρίζουν Κρήτη, ρε παιδί μου, οι ματινάδες αυτές. Μάλιστα. Νίκο, έχω εδώ μπροστά μου έναν δίσκο. Είναι ο μοναδικός. Ναι, ναι. Τα ψεύτικα λόγια, έτσι. Είναι ο πρώτος σου δίσκος. Ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος, ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε πότε? Πριν 3 χρόνια, το 96. Το 96, μάλιστα. 96-97. Προς αρχές 97. Και υπάρχει τίποτα καινούριο στα σκαριά? Ναι, σε 2 μήνες. Μπαίνουμε στο στούντιο και αν ο Θεός θέλει. Ναι. Δεν μου λες το περιεχόμενο αυτού του έργου σου, ποιο είναι? Το περιεχόμενο. Να ξεκινήσω πρώτα από τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Ναι. Μια και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά. Ο Γιάννης Ρουκουνάκης. Ο Γιάννης Ρουκουνάκης μου έδωσε ένα κομμάτι, το Κάστρο η καρδιά μου. Ο Παπαδάκης ο Δημήτρης μου έδωσε τον Αλαμπή. Και σαν βιόλα. Και τα υπόλοιπα είναι δικά μου κομμάτια, εκτός ένα, πάντα γλεντίζει ο Μερακλής, που είναι παραδοσιακός Ροδινός. Μάλιστα. Ο καινούριος σου δίσκος θα περιλαμβάνει καινούργια τραγούδια ή παραδοσιακά σε κάποιες διασκευές? Καθαρά, ο καινούριος δίσκος θα έχει καινούργια τραγούδια, εκτός βέβαια μπορεί να βάλω πάλι ένα παραδοσιακό, επειδή έτσι το βλέπω σαν γούρι και πρέπει τέλος πάντων και εμείς οι νέοι να βάζουμε το χρώμα μας, να βάζουμε το παίξιμό μας στα παλιά κομμάτια και να ακούγεται. Επειδή πρέπει να πάμε για διαφημίσεις, ένα μικρό κομμάτι. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Θα παίξουμε κοντιλιές. Ρώσε κοπελιά μου, αφού σε πάτω δύναμο σειρέ και πάτω γνώστης θέμα. Και πάτω γνώστης θέμου να μη χωρίσω με ποτέ, ποιος είναι ο τρόπος πέμπω. Είσαι για μένα ο Θεός, είσαι για μένα ο Θεός, αιτίος της χαράς μου. Αιτίος της χαράς μου με, στην καρδιά μου στεναγμός και ο αυτοκρατοράς μου. Γιάννη, πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με μια ματινάδα. Θα σου πω μια που δεν ξέρω εμένα, μου αρέσει αυτή η ματινάδα και του λέω τακτικά. Δεν ξέρω, την έχει βάλει και ο Μπάμπης. Στο δίσκο. Στο CD Μάνα Κρήτη. Μάνα Κρήτη. Ναι. Σαν μπεις στη Κρήτη στον Παξέ για να μας δώξεις βιόλες. Μην τσι διαλέγεις, κόβιε τσι. Μ' αυτές μυρίζουν όλες. Ωπα. Να σε καλά. Μείνετε μαζί μας μετά τις διαφημίσεις και πάλι ο Νίκος ο Κυριακάκης με τους συνεργάτες του. Αλλά και ο Γιάννης ο Μπενέτος. Ο Γιάννης ο Μπενέτος που το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά σήμερα το στούντιο εδώ, ο τόπος που γίνονται οι εκπομπές, μυρίζει Κρήτη.
φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα λέμε εμείς εδώ στο στούντιο και θα ήθελα, επειδή το δεύτερο μέρος πάντα είναι πιο σύντομο από το πρώτο και το τελευταίο, να ξεκινήσουμε μια μαντινάδα του Γιάννη του Μπενέτου που είναι κοντά μας και αμέσως το συγκρότημα με κάποιο τραγούδι. Γιάννη. Σαν έρθει η ώρα και η ψυχή, μισέψε από το σώμα. Θέλω στην Κρήτη να θαυτώ που να αναφρεί το χώμα. Αυτό το έχω παραγγελιά. Του το έχει παραγγελιά, έτσι. Πότε θα φύγεις για την Αυστραλία? Θα φύγω το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Πάμε να παντρέψουμε την εγγονή και μετά θα δούμε. Ή θα μείνουμε και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα ξαναγυρίσω πάλι. Μάλιστα. Νίκο, ο λόγος εσάς. Με μάτια δακρυσμένα,
χαμόγελο. Ερωτικό χαμόγελο κι όμορφα μάτια έχεις. Κι όμορφα μάτια έχεις και μου πληγώνεις την καρδιά κι όμως δεν το κατέχεις. Και μου πληγώνεις την καρδιά κι όμως δεν το κατέχεις. Σ' ένα σπηλιάρι σκοτεινό γεμάτο σταλαχτίτες. Γεμάτο σταλαχτίτες όνειρα που χαθήκανε λένε μυρολογίτρες. Ο χωρισμός σου την καρδιά, ο χωρισμός σου την καρδιά σκεπάζει με το χιόνι. Σκεπάζει με το χιόνι και σταλαχτίτες γίνονται τα βάσανα κι πόνι. Άκου τι γράφει εδώ ο Γιάννης ο Μπενέτος. Ο Σάντζι μπροσταρότραγους πηδούνε τα κοπέλια. Σαν κελαϊδούνε κριτικά του Λιρατζή τα τέλεια. Να είναι καλό, Γιάννης. Λοιπόν, άλλη μια μαντινάδα θέλω, Γιάννη. Θα πω μια για το χωριό μου. Βεβαίως. Όποιος και αν έρθει στο χωριό θα βγει στον καβαλάρι. Να καμαρώσει από ψηλά τα ηθωμάτι χάρη. Είναι τρία χαράκια και είναι τα δύο κάτω και το άλλο από πάνω. Είναι σαν καβαλάρι, πραγματικά. Και φαίνεται από εκεί όλο το χωριό και όλες τις ομορφιές. Μάλιστα. Νίκο, ο Γιάννης ο Μπενέτος λέει συνεχώς για τον Άγιο Θωμά να μάθουμε από ποιο χωριό είσαι. Βεβαίως. Εγώ είμαι από τους Αγίους 10, στη Μεσαρά. Εκεί γεννήθηκες. Βεβαίως. Ένα χωριό που αγαπώ και λατρεύω και πιστεύω ότι. Και οι χωριανοί μου αγαπούνε. Μάλιστα. Κοίταξε για το Γιώργη του Φραγκεδάκη, δεν λέμε τίποτα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Με το Ζαχάρη τώρα. Εσύ, Ζαχάρη. Εγώ, κύριε Γιάννη, είμαι από τα Βορίζα. Τα Βορίζα. Και το έχω και σε τιμή μου. Έχετε αρκετούς καλλιτέχνες εκεί, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τα Βορίζα έχουν βγάλει καλούς και πολλούς καλλιτέχνες. Μένεις εκεί τώρα, Ζαχάρη? Ναι. Μάλιστα. Εσύ, Νίκο. Εγώ μένω για Βαρβάρα τώρα. Είσαι γαμπρός, ναι, Αγίου Βαρβάρα, έτσι. Ναι. Αλλά αγαπώ και λατρεύω, βέβαια, τους Αγίους 10 πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι. Ήθελα να ρωτήσω, Νίκο, κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Καταρχήν, είσαι αυτοδίδακτος? Λοιπόν, όχι, δεν είμαι ακριβώς αυτοδίδακτος. Μου κάνανε 4-5 μαθήματα ο Καλεμάτης ο Λέκος και άλλα 10-15 ο Χασουράκης ο Ανδρέας. Μετά οι άνθρωποι είχαν τη δυσκολία της δουλειάς, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Και αναγκάστηκα και συνέχισα μοναχός μου. Μόνος. Μετά από 25-30 μαθήματα, συνέχισα. Θέλω να μου πεις ποιος καλλιτέχνης σε επηρέασε σημαντικά. Ένας ή πολλοί? Πολλοί παλιοί.
Πάρα πολύ. Θες όλοι να αναφέρεις πάλι... κάποια ονόματα ή αλλά... φοβάσαι μην ξεχάσεις κάποιους. Ναι, φοβάμαι μην ξεχάσω. Έτσι, πιο πολύ από όλους με επηρέασε ο συγχωρεμένος ο Θανάσης Κορδαλός. Θανάσης Κορδαλός. Που όταν μιλάω για το όνομά του, έτσι, αισθάνομαι μέσα μου μια αναλωμή. Δεν Μάλιστα. είμαι καλά. Και δεν είμαι καλά γιατί αισθάνομαι σεβασμό. Αισθάνομαι δέος. Αισθάνομαι πάνω απ' όλα σεβασμό για το όνομα του Θανάση του Σκορδαλού και για το έργο που έχει αφήσει. Πρέπει όμως να πούμε ότι ο Ζαχάρης ο Φραγκεδάκης, ο οποίος είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Υπήρξε ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, συνεργάτης και του Λεωνίδα του Κλάδου, έτσι δεν είναι? Δύο χρόνια. Μάλιστα. Δύο χρόνια ήμασταν με τον Λεωνίδα του Κλάδου μαζί. Σαν πατέρας με γιο. Έτσι ήμασταν. Πάμε λοιπόν, Νίκο. Μουσική, γιατί η ώρα περνάει. Να παίξουμε λοιπόν ένα κομμάτι του Θανάση του Σκορδαλού και το αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο. Και το αφιερώνω και στον κατασκευαστή της λύρας της, τον Χριστάκη. Τον λατρεύω και τον αγαπώ σαν φίλο. Μάλιστα.
Γιάννη, πριν πάμε στις διαφημίσεις, τι να πρωτοδιαβάσω από εδώ, αλλά μια που μ' άρεσε πάρα πολύ και με συγκίνησε πάρα πολύ. Είμαι ατόφιος κριτικός, δεν ντρέπομαι κανένα και με το κούτελο ψηλά κυκλοφορώ στα ξένα. Μείνετε μαζί μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάλι ο Νίκος ο Κυριακάκης με τους συνεργάτες του αλλά και ο Γιάννης ο Μπενέτας. Φίλες και φίλοι, περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε μάλλον να σχολιάσω ένα τηλεφώνημα. Γιατί αν ξεσυνοριστούμε και αρχίσουμε να λέμε το τι μας λένε οι φίλοι μας, είπε κάποιος ότι ο κύριος Μπενέτος λέει να μεταφέρω τα συγχαρητήρια στον κύριο Μπενέτο, γιατί δεν ντρέπεται να εμφανίζεται με την κριτική στολή, όπως είπε επί λέξη. Εγώ δεν θα κάνω το συνήγορό σου, αλλά θα μου επιτρέψεις να απαντήσω με τον τρόπο το δικό μου. Απάντησε οπότε, θα πω λοιπόν, να ντρεπόμαστε για κάποιες κακές μας πράξεις. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο να ντρεπόμαστε και για τις στολές που φορούμε. Εγώ το θεώρησα έτσι εξαιρετική τιμή που ήρθε έτσι ντυμένος. Και μάλιστα σε κάποια εκπομπή εδώ, είχε πει ο πρόεδρος των Μιλοποταμιτών, μου λέει του χρόνου θα σε ντύσω κριτικό να κάνεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να ντρεπόμαστε για κάποιες κακές μας πράξεις, να μην ονομάσουμε τις κακές. Ακριβώς. Όχι για τις λοιπόν, Νίκο, μουσική. Ναι. Αν επιτρέψεις να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Κανείς δεν πιστεύω να ντρέπεται για τους γονείς του. Το ίδιο πράγμα είναι και η στολή. Η Κρήτη και η στολή είναι η μάνα και ο πατέρας του κριτικού. Ναι. Η ταυτότητά του. Σήμα... Και όποιος ντρέπεται για τη στολή ναι. του και την πατρίδα του, πρέπει να ντρέπεται να είναι και κριτικός και πρέπει να φύγει από την Κρήτη. Κοίταξε, εγώ έχω έτσι. Πει ότι το σήμα κατά τεθέν είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, απλώς έτσι. Μπορεί να μην θέλει να τη βάλει, αλλά όχι ότι θα ντρέπεται για τη στολή. Ναι, δεν σχολίασα το τηλεφώνημα, απλώς είπα ότι. Τους φαίνεται περίεργο σήμερα στους νέους, δυστυχώς. Και τώρα μου λέει ο Γιάννης, γιατί του το είπα τώρα στο διάλειμμα και μου λέει, εγώ μερικές φορές κυκλοφορώ έτσι στο Σίδνεϊ. Μάλιστα. Καμάρι. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, θα παίξω ένα κομμάτι από το CD, Κάστρο η καρδιά μου, και θα με επιτρέψω να το αφιερώσω σε όλο το προσωπικό του Κρέτα Τσάνελ. Ωραία. Σε όλους. Ο πειρατέρ που είναι εμφανείς ήρωες και... Και που συνεργάζεσαι κιόλας. Τέλος πάντων, σε όλο το Κρέτα Τσάνελ. Καλώς. Thank you.
μαγειρεμένα. Μέσα υδέψανε και σαν αστραπή αθόρυβα με κυριέψανε. Καρδιά μου πολύ δυνατή, δεν άντεξε όμως το πλάνο σου βλέμμα. Κατακτητή διάλεξε μοναδικό εσένα. Κατακτητή διάλεξε μοναδικό εσένα. Φωνάζει το στήθος χτυπά. Κλαίει κι οδύρεται. Χαρές που καθήκανε μέσα στο χρόνο πίσω δε δίνονται. Δεν άντεξε όμως το πλάνο σου βλέμμα. Κατακτητή διάλεξε μοναδικό εσένα. Κατακτητή διάλεξε μοναδικό εσένα. Να μπόριες στη σκέψη μου μόνο μια ώρα και στην καρδιά μου να μπεις αγάπη πλασμένη τόση για σένα. Πρώτη φορά θα ειδείς. Κάστρο λοιπόν, έτσι, κάστρο η καρδιά μου. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι καλλιτέχνες, να ρωτήσω το Γέννη τον Μπενέτο, όχι πώς είναι η ζωή στα ξένα, το ξέρω ότι, άλλωστε το λέει και ο Καυκαλάς εδώ, το ότι ζεις, αναπνέεις και σκέπτεσαι μόνο την Κρήτη. Ήθελα να μας πεις πώς είναι έτσι διαμορφωμένη η ζωή κυρίως των Κρητών εκεί στην Αυστραλία. Δηλαδή πώς ζουν, έχουν τις παρέες τους, έχουν τις αδελφότητες, έρχονται καλλιτέχνες, όλα αυτά έτσι με λίγα λόγια. Σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες από εδώ έχουν έρθει κάτω. Ο Συγχωρεμένος ο Μουντάκης, ο Σκορδαλός είχε έρθει. Ο πρώτος που είχαμε καλέσει ήταν ο Συγχωρεμένος ο Ξυλούς και δεν πρόλαβε γιατί αρρώστησε και έφυγε για την Αμερική και δεν πρόλαβε. Όλοι έχουν μπάμψει, έχει έρθει τις τέσσερις φορές, ο Γιώργης Αλεστός, ο Φραγκεδάκης, ο ξάδερφός μου. Έχουν έρθει πάρα πολύ και γλεντούμε κριτικά, όπως γλεντούν εδώ. Συγκεκριμένα μια φορά που λένε για τη στολή που λέγατε προηγουμένως, μας σταμάτησε η αστυνομία κάτι, έκαναν έλεγχο, πηγαίναμε σε ένα χώρο και με βλέπει με ένας οδηγός και φορούσα για τη στολή και μου λέει, έχει ο πατέρας μου, λέει, ακριβώς την ίδια στολή. Ήταν παλιός πολεμιστής, είχε πολεμήσει στο Ρέθυμνο.
Και έχει με ένα φίλο του μαζί, είχαν βγάλει μια φωτογραφία και φοράει τέτοια στολή, μου λέει, φύγετε. Μάλιστα. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε, θα τα ξαναπούμε πάλι με τον Γιάννη. Να ζωηρέψουμε λίγο. Με σιρτάρα, ποιο ζωηρά τώρα. Εγώ σας βλέπω όλους ζωηρούς απόψε. Και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν. Τελικά, είδες. Ναι. Είναι τα απρόοπτα των ζωντανών εκπομπών. Γιάννη Μπενέτο, θέλω μια ματινάδα και να συνεχίσουμε αυτό τον σχολιασμό της ζωής του κριτικού, αλλά γενικά του Έλληνα στα ξένα. Μια ματινάδα. Μια αφιερωτική, αφιερωμένη. Φως είσαι στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου. Και γιατρικός στις πληγές που έχω στην καρδιά μου. Πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, εκεί θα λέτε ματινάδες οπωσδήποτε. Πώς δεν λέμε. Λοιπόν, πώς βλέπουν οι ξένοι, οι Αυστραλοί. Οι Αυστραλοί, είχαμε Αυστραλούς παλιούς πολεμιστές, ο οποίος ένας από τους πολλούς είχε αλλάξει το όνομά του, λεγόταν Μαντούκαλ και το είχε κάνει Μαντουκαλάκης. Και το πέθανε πριν δύο χρόνια πέθανε, ναι. Τόσο πολύ αγαπούνε αυτοί, ειδικά δηλαδή που είχαν έρθει εδώ και είχαν πολεμήσει. Πάντως επί για την Κρήτη, έχουν μάθει και τα παιδιά τους και τα εγγόνια και όλες. Αυτό το μήνα ειδικά που μας πέρασε το Μάη, γίνονται σε όλες τις πόλεις, γίνονται παρελάσεις, γίνονται γλέντια, γίνονται οπωσδήποτε κριτικοί οργανοπαίχτες πάνε κάθε χρόνο τέτοιο και έρχονται. Γιορτάζουν και τη μάχη της Κρήτης. Εκεί τη γιορτάζουμε, εδώ δεν είδα τίποτα εγώ, δεν κάνω τίποτα. Εκεί κάνουμε παρελάσεις με τις στολές, με τις βράκες, με τα όλα. Εδώ δεν βλέπω τίποτα να κάνουν. Εκεί κάνουμε τους χορούς. Με προκαλείς τώρα θα το πω, αλλά ίσως γίνω κακός πάλι. Δεν ξέρω. Με κάποια πράγματα που λέω. Εγώ το λέω και το λέω και όλο. Με κάποια πράγματα που λέω γίνομαι κακός, αλλά δεν μπορώ να μην τα πω. Να πω, Γιάννη Μπενέτο, ότι φέτος στη δοξολογία στον Άγιο Μινά ήταν μόνο η επίσημη. Εγώ δεν ήξερα ούτε πότε θα ήταν. Δεν ούτε είχα διαβάσει ούτε στην εφημερίδα, δεν είχα δει πότε θα κάνανε τι. Και έλεγα, όταν είμαστε εκεί, λέγαμε να πάμε να δούμε, πέφτουν άλλες εκστοτιστές κομμάτων, κάνουν για τη μάχη της Κρήτης, δεν είναι όλο τίποτα. Γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης εκπομπής θέμα. Ναι, αλλά... Δυστυχώς, δεν ξέρω ποιος φταίει που πάμε να ξεχάσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, όλα πάμε να τα ξεχάσουμε. Δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι, πρέπει να γίνει κάποιο διάλειμμα για να διορθωθεί τη βλάβη. Δυστυχώς πρέπει να γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να... Όχι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Ναι. Ζωντανά. Εγώ θα μιλάω με τον Γιάννη και εσείς κουρτίστε. Ναι, λοιπόν, Γιάννη Μπενέτο. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση, αλλά πάντως με όσους ανθρώπους έχω κουβεντιάσει που ζουν στα ξένα, είτε στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία, είτε στη Γερμανία, με ανθρώπους που έχω έτσι έρθει σε επαφή, μου μιλάνε ότι όταν θα γίνει ένα γλέντι κριτικό, το θεωρούν ιεροτελεστία.
και βλέπω, ας πούμε, ορισμένα πράγματα τα οποία τα σχολιάζω και γίνομαι κακός, όπως είπα προηγουμένως. Έρχεται ένας γυράρης, λέμε, έρχεται τότε, πρώτα πάμε στο χορό, πάρτε ειστήρια, ετοιμαστεί και είμαστε έτοιμοι. Έτσι το λέμε όλα, εντάξει. Έχουμε συγκροτήματα ωραία. Εκεί τοπικά. Και με, τοπικά βέβαια, με, από κριτικάκια και μικρά και μεγάλους και πιο μεγάλους, 2-3 συγκροτήματα έχει κάθε αδερφόντα. Και υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα όπως δείχνω. Χορευτικό, ναι, ναι, χορευτικά συγκροτήματα. Μουσικά συγκροτήματα. Και μουσικά είναι ορισμένα παιδιά που παίζουν και λύρα και λαγούτα. Και... Αλλά συνήθως αυτό το μήνα που έρχονται οι καλλιτέχνες από εδώ από την Ελλάδα είναι τότε πιο, κάνε εντύπωση, πιο επίσημη. Νίκο, που μου έλεγε στο διάλειμμα ότι έχει πόσους δίσκους Γιάννη. Καλά δίσκους έχω πάρα από 1000 πρέπει να είναι παραπάνω. Γι' αυτό είπα, όλους τους κριτικούς, γι' αυτό είπα, γι' αυτό είπα ότι το στούντιο Φραγκιαδάκη Γιώργη μύρισε απόψε Κρήτη. Λοιπόν, πάμε, άμα είσαστε έτοιμοι. Ας αρχίσουμε λοιπόν τα σερτά, θα τα, έτσι, τα ζωηρούλικα. Πάμε. Thank you.
εμπρός θα ξεκινήσει, εμπρός θα ξεκινήσει. Δυστυχώς πέρασε απόψε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Ήθελα να σχολιάσω το πρόβλημα τώρα που είπε ο Γιώργης. Το πρόβλημα γίνεται, Γιώργη, γιατί είσαι ζωντανός. Πολύ ζωντανός. Πάντως, όντως, κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, υπάρχει μια φορά. Δεν πειράζει. Αυτό δείχνει ότι τα δίνεις όλα στο όργανο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Νίκο τον Κυριακάκη. Το ευχαριστήσω. Και να του πω ότι θα κλείσει η εκπομπή με ένα κομμάτι, άρα δεν τελειώσαμε μουσικά, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στην καλλιτεχνική σου αλλά και στην παραγωγική σου δραστηριότητα. Επαναλαμβάνω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την παράδοση, δεν ξέρω αν έχεις καμία αντίρρηση, είμαστε απλοί εργάτες αυτής της υπόθεσης. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν και να σου ευχηθώ πάντα επιτυχίες στην καριέρα σου και πάντα έτσι μπροστάρεις στους αγώνες για τη διατήρηση της παράδοσης. Να ευχαριστήσω επίσης τον Ζαχάρη τον Φραγκιαδάκη και εκείνου να του ευχηθώ κάθε επιτυχία, όπως και τον Γιώργη τον Φραγκιαδάκη, το φίλο μου, που παρόλη την ατυχία θα πρέπει να πω ότι μου άρεσε και το καινούργιο λαγούτο που έχει απόψε μαζί. Επίσης να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Λαζανάκη και τέλος τον Γιάννη τον Μπενέτο. Ευχαριστώ, Γιάννη, θα ήθελα... επειδή όλους εσάς, τους δυνατούς, σας θεωρώ πρεσβευτές, τους καλύτερους πρεσβευτές, όχι της Κρήτης, της Ελλάδας, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά θα το πω έτσι για να σας δώσω κουράγιο και εσάς που ζείτε στα ξένα. Να συνεχίσετε με την ίδια αγάπη για την πατρίδα σας και να το έχετε σε τιμή και καμάρι που γεννηθήκατε σε αυτόν τον τόπο και να το μεταδίδετε και στα παιδιά σας, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Η παράδοση είναι να πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Σκυτάλι, ο ένας να τη δίνει στον άλλον. Δεν υπάρχει Κρητικόπουλο δευτέρα και τρίτη γενιά που να μην ξέρει να χορεύει. Κανένα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Μου θύμισες εκείνη τη συνάντηση που κάναμε στο σπίτι του Μπάμπη του Γαργανουράκη πριν αρκετά χρόνια, όταν είχα πρωτοέρθει εδώ φρέσκο στην Κρήτη και σε γνώρισα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι και στην εκπομπή μου. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί και πάλι η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτή τη στο χωριό να κάνουμε και εκπομπή. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Γιάννη τον Δαμαρλάκη για το λειτουργήμα που κάνει. Γιατί για μένα είναι λειτουργήμα αυτό, το να είσαι εργάτης της παράδοσης. Κάτι κάνουμε, Νίκο. Να είσαι καλά για αυτό που κάνεις και να χαρίσεις το σπίτι σου και την οικογένειά σου. Καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως και τους συνεργάτες που ήρθαν απόψε. Δεχτήκαν να κάνουμε αυτή την εκπομπή, κατά τη γνώμη μου, ωραία. Τώρα ο κόσμος αποφασίζει αυτό. Τον Γιώργη τον Φραγκιαδάκη, στο λαό του, τον Ζαχάρη τον Φραγκιαδάκη, που είναι και ο συνάδελφος και συνεργάτης μου, και τον Αντώνη τον Λαζανάκη, που όποτε βρίχνει ευκαιρία είναι δίπλα μας. Και να είναι καλά όλοι τους. Με τι θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή? Θα κλείσουμε με μαντινάδες και θα τις αφαιρώσουμε στον Γιάννη τον Μπενέτο και στην παρέα του. Και στον Άγιο Θωμά. Στον Άγιο Θωμά και στην παρέα του. Να αποχαιρετήσω κι εγώ τους φίλους και φίλες, να τους ευχαριστήσω που με τιμούν βλέποντας αυτές τις εκπομπές. Τίποτε άλλο. Γεια σας.
Τσαρά μου, η αγάπη μας. Τσαρά μου, η αγάπη μας. Μεγάλο βάσανο. Μεγάλο βάσανο, μα επίκρεσε τα βάσανα. Απαραίτητον. Πες μου, κοπελιά μου, πες μου πως θες να εκδηλωθεί η αγάπη μου για σένα. Η αγάπη μου για σένα θες, θες να γελώγει πρώτη μας τα μάτια μου κλαμμένα. Κοπελιά μου, έχω χαρές για να σκεφτώ τσαμαντί. Έχω χαρές για να σκεφτώ τις πίκρες. Κάνω πέρα. Τις πίκρες κάνω πέρα για να περνώ αν μπορώ όμορφα κάθε μέρα. Χαρές και γιάιντα κάνετε. Χαρές και γιάιντα κάνετε. Ο πίσω σαν με δείτε. Ο πίσω σαν με δείτε που με ξενύχτης μια ζωή και καρτερό να έρθείτε. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πώς θες να σου τη λέω. Πώς θες να σου τη λέω, θέλεις να συνοδεύγεται με γέλιο γη να κλαίω. Θέλεις να συνοδεύγεται με γέλιο γη να κλαίω. Μη κλάψεις για να μη φανεί στον αμαθιό την άκρη. Στον αμαθιό την άκρη το κλάμα που το λένε αλλιώς. Το κλάμα που το λένε αλλιώς του χωρισμού το δάκρυ.